Η Ιόν Αλμπερίχ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του COVID-19. Η Ισπανίδα νοσοκόμα έχει ανάγκη τις διακοπές, όμως δεν ήξερε τι να επιλέξει και πώς να μετακινηθεί. Το ίδιο και το ζεύγος Γκόμες που για πρώτη φορά ταξιδεύει με τροχόσπιτο. Το ζευγάρι είναι άνω των 60 ετών και ανησυχεί πως μπορεί να μολυνθεί από τον θανατηφόρο ιό. Προφανώς και υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, όμως υπάρχει διαφορά. Άλλο είναι να είσαι σε ένα εστιατόριο και να τρως ανάμεσα σε ξένους και άλλο με τους δικούς σου σε ένα τροχόσπιτο. Είναι πιο ασφαλές. Δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, πρέπει να προσέχουμε. Συνηθίζαμε να ταξιδεύουμε με το αυτοκίνητο, αλλά βλέπαμε μόνο τον αυτοκινητόδρομο. Με το τροχόσπιτο ταξιδεύουμε δίπλα στη θάλασσα. Είναι πολύ πιο όμορφα και απολαμβάνουμε τη φύση. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, εξαιτίας της πανδημίας, οι πωλήσεις τροχόσπιτων έχουν αυξηθεί κατά 50%. Όπως υποστηρίζουν, τα τροχόσπιτα προσφέρουν άνεση και ασφάλεια, ενώ σου δίνουν την αίσθηση πως βρίσκεσαι στο σπίτι σου. Στην Ευρώπη, όλο και νεότεροι άνθρωποι επιλέγουν τα τροχόσπιτα. Πρόκειται για νέους που αγαπούν τον αθλητισμό και τη φύση. Εξαιτίας του COVID-19, όλο και περισσότεροι επιλέγουν να νοικιάσουν ή να αγοράσουν τροχόσπιτο. Πολλοί Γερμανοί και Ολλανδοί επιλέγουν να ταξιδέψουν με τροχόσπιτο στις χώρες της Μεσογείου. Έτσι αποφεύγουν το αεροπλάνο, αλλά και το κουραστικό ταξίδι με το αυτοκίνητο. Τους τελευταίους μήνες έχουν δημιουργηθεί και πολλά κάμπινγκ μόνο για τροχόσπιτα.